Γεια σας, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας εδώ πέρα. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ, χάρηκα πολύ με το προηγούμενο το βίντεο που υπήρχαν σχόλια και αυτά. Να σχολιάσετε και σε αυτό. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε διαφορετικά φώτα, διαφορετικό background, διαφορετικά όλα. Συνεχίζουν οι ανανεώσεις αυτό εδώ πέρα, το κανάλι, το σπίτι, τη ζωή γενικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για make-up haul. Λοιπόν, ως όντας make-up artist αυτή τη στιγμή, είναι αρχή καλοκαιριού, οπότε προμηθεύτηκα πολλά πράγματα τώρα που είχε και εκπτώσεις για το καλοκαίρι τέλος πάντων, ή πράγματα που χρησιμοποιώ πάρα πολύ, πράγματα καινούργια που έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και θέλω να χρησιμοποιήσω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το make-up haul, το πρώτο μεγαλύτερο haul που έχω κάνει ποτέ εδώ πέρα στο κανάλι σε make-up σίγουρα και νομίζω και στη ζωή μου γενικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αρχικά να πω ότι τα περισσότερα είναι home το center και κάποια είναι από Sephora. Θα το καταλάβετε γιατί αυτές τις μάρκες μόνο από Sephora τις έχει. Λοιπόν, αρχικά πήρα για να χρησιμοποιώ τα πινέλα της Mondrev, τα πήρα για μένα το πρώτο kit και πάθα σοκ και το κρατάω για μένα. Οπότε πήρα και για τη βαλίτσα αυτά εδώ τα πινέλα, είναι ένα set full και για το πρόσωπο και για τα μάτια, είναι στα 50 ευρώ, δεν είχαν κάποια έκπτωση αυτά, τόσο είναι η τιμή τους, έχουν και θήκη, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, η τρίχα είναι συνθετική αλλά απίστευτη, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε, πραγματικά είναι τέλεια, πολύ χρηστικά πάρα πολύ πινέλα. Θα τα πω γρήγορα γιατί δεν θέλω να δείτε το βίντεο τεράστιο όπως το προηγούμενο που τελικά βγήκε τεράστιο που δεν ήθελα. Λοιπόν, στη συνέχεια πήραμε τα foundation. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα, να ξέρετε, είναι φανταστικά foundation. Είναι της Dior, το Forever Skin Glow και έχω πάρει την απόχρωση 1, η οποία είναι πολύ ανοιχτή, 2, η οποία είναι πιο κλασική για τις Ελληνίδες, να πω την αλήθεια, και 3, η οποία είναι τώρα για πιο σκούρα το καλοκαίρι, αλλά ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, να σας δείξω, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές, κρατάει πάρα πολύ, έχει μέτρια κάλυψη, η οποία χτίζεται τέλειο γενικά, foundation. Λοιπόν, στη συνέχεια πήρα αυτή εδώ πέρα, την οποία την άνοιξα και τη χρησιμοποίησα. Είναι από Sephora, η νέα παλέτα από Makeup Forever, η οποία είναι τέλεια για make-up artist αλλά και όχι. Δηλαδή, θες να πας διακοπές, θα έχεις όλα τα κρεμώδη σου προϊόντα σε μία παλέτα. Δεν υπάρχει, αυτή είναι η light, είναι η ανοιχτόχρωμη και έχει μέσα και τα ρούζ και contour και bronzer, concealer, ανοιχτά σκούρα, κάνεις μίξεις, κάνεις ό,τι θες, βγάζεις το τέλειο αποτέλεσμα, οπότε ό,τι καλύτερο για make-up artist, αλλά και για σένα την ίδια. Είναι μια ακριβή παλέτα προσώπου, έχει τέλεια κάλυψη, μοιάζει πολύ με τα foundation που έχει Makeup Forever, τα HD που έχουν και αυτά τέλεια κάλυψη. Γενικά, την έχω ερωτευτεί, την έδειξα Instagram, έχει γίνει χαμός με το που την έδειξα, όλοι με ρωτάτε. Πραγματικά όμως αξίζει full τα λεφτά της. Είναι ακριβή, αλλά είναι τέλεια και έχει πολύ προϊόν μέσα, δηλαδή θα σου κρατήσει. Και δεν θα αγοράζεις διαφορετικά concealer, contour, foundation, brush, όλα σε μία παλέτα. Συνεχίζω με Art Deco. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι τέλειο για το σώμα. Είναι για ένα μαυριστικό σώματος, άμα θέλει να είναι πιο μαυρισμένη να έχω να τις βάλω. Είναι το νούμερο 7 Natural Tan. Το ζητάνε συνήθως. Βλεφαρίδες Ardell, οι κλασικές αυτές, οι Naked Lashes είναι αυτές που είναι πιο φορέσιμες. Από την αρχή είναι λίγο μακριές, αλλά όταν δεις εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αλλά όσο χρησιμοποιώ αυτές εδώ. Άμα το δείτε, βλέπετε πόσο ωραίες βενταλιωτές είναι, πώς να το πω. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα όνειρο. Είναι από Embryolisse το stick για τα μάτια, το οποίο είναι για κάτω από τα μάτια και... πώς να το πω τώρα, θα μου πείτε και για τα μάτια, είναι κάτω από τα μάτια. Σαν να τσιτώνει το δέρμα και να εξαφανίζει τις γραμμές. Το χρησιμοποιώ και εγώ το πρωί σαν ενυδατική κρέμα προσώπου. Ενυδατική κρέμα ματιών. Έχω ξεχάσει να μιλάω. Έχει έτσι ένα, σαν να στα παγώνει και να στα ανανεώνει πάρα πολύ, σβήνοντας τις γραμμές. Τα κάνει όλα τέλεια, σούπερ πραγματικά. Και
πολύ καλή τιμή, το βρίσκουμε και σε φαρμακεία. Γενικά πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ σαν προϊόν να το δοκιμάσετε. Το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ σε πασαρέλες. Έχω διαβάσει ότι το χρησιμοποιούν πραγματικά σε πασαρέλες, σε fashion week. Πριν βγει η άλλη, για να φαίνεται έτσι λαμπερό το δέρμα πάνω από το μαγκές, μπορεί να τις βάλουν έτσι λίγο και να το τσιτώσει κατευθείαν. Τέλειο. Γενικά πάρα πολύ ωραίο προϊόν και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε, και σε όριμες επιδερμίδες, αλλά γενικά σε κουρασμένα μάτια από κάτω. Εμπριολής πάλι εννοείται την κρέμα προσώπου, η οποία άλλαξε και συσκευασία. Ή έκανα βλακή εγώ και πήρα κάτι άλλο. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα αυτή τη light cream, αλλά ήταν ένα διαφορετικό σωληνάριο, οπότε πρέπει να άλλαξε συσκευασία. Είναι φανταστική κρέμα, το χρησιμοποιώ και σαν primer. Αν υπάρχει καλή εντάτωση από κάτω, δεν χρειάζεται primer. Δεν χρειάζεται τίποτα πραγματικά. Καλά, μα δεν έχει θέμα το πρόσωπο, έτσι. Και είναι φανταστικό. Φανταστική κρέμα και για σένα δηλαδή να τη χρησιμοποιήσεις για το πρωί και το βράδυ, τέλεια, ελαφριά, τέλεια κάτι το μαγιάζ από πάνω πάντα σε αυτήν και πάει σε όλα τα δέρματα πραγματικά. Προσφέρει πολύ γρήγορη ενυδάτωση βασικά. Λοιπόν, συνεχίζω πάλι με Ardell. Αυτές είναι οι natural, απλά σε πολλές να έχω. Και είναι πολύ καλές, μας είχαν πει και στη σχολή οι Wispies και τις παίρνω, αλλά τώρα δεν τις είχε. Οι Wispies δίνουν πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι πιο κλασικές, οι πιο ελαφρίες. Οι Wispies δίνουν έτσι πιο έντονο. Λοιπόν, μετά είχα διαβάσει πάρα πολύ καλά λόγια για τα concealer της Radiant. Αυτό είναι δύο ίδια το beige, 03, γιατί είναι η πιο κλασική απόχρωση για concealer, να πω την αλήθεια, για, τουλάχιστον που χρησιμοποιώ εγώ για αποχρωματισμό και αυτά, και τα πήρα και έχω πάρει και αλλού ένα άλλο το οποίο θα το βρω τώρα. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, το δοκίμασα λίγο και έπαθα πλάκα, είναι πάρα πολύ καλυπτικό, δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές και είναι αυτό που λέμε φανταστικό. Πολύ ωραίο και πολύ καλή τιμή, το βρίσκουμε στα Sephora, η Radiant γενικά σε εταιρεία πολύ ωραία, για μένα είναι εξηγημένη εταιρεία, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει τόσο δώρο, γιατί πραγματικά έχει τέλεια προϊόντα η Radiant. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα από Physicians Formula το bronzer, που αν έχετε δει το χρησιμοποιώ και εγώ σε μια πιο σκούρα απόχρωση. Νάτι, κάτσε το χαεύκαιρο. Αυτή εδώ πέρα που είναι η deep bronzer, ενώ αυτό είναι το medium deep. Είναι πιο ανοιχτό προφανές, γιατί αυτό είναι αρκετά σκούρο. Βέβαια για το καλοκαίρι είναι ok. Ήθελα μια πιο ανοιχτή απόχρωση και δεν έχω ξαναδεί bronzer που να λιώνει τόσο πολύ στο πρόσωπο σαν βούτυρο πραγματικά. Είναι φανταστικά bronzer αυτά και τα έχει το Honto Seda, να πάτε να τους ρίξετε μια ματιά. Άμα θέλετε να σας τα φορέσουν και όλες να κάνετε έτσι ένα, να το δείτε πως κάθεται στο δέρμα σας, εμένα κάθεται τέλεια και όταν το βάζω και σε πελάτες πάλι τέλεια κάθεται. Πήρε εννοείται ένα καθαριστικό πινέλων από Radiant, το απολυμαντικό. Μετά η μάσκαρα που χρησιμοποιώ πάρα πολύ είναι η Hypnose Drama, γιατί είναι την αδιάβροχη έτσι και δίνει και φανταστικό αποτέλεσμα σε κυρίες που δεν θέλουν να βάλουν βλεφαρίδες ή μεγαλύτερες ας πούμε. Και με αυτήν βάζει στο βουρτσάκι μέσα, η μάσκαρα είναι τέλεια, είναι η τέλεια σύσταση για μένα. Γενικά η Lancôme έχει τέλειες μάσκαρες για μένα και χρησιμοποιώ Lancôme. Λοιπόν, άλλη μία βλεφαρίδα εδώ πέρα η Naked από Ardell. Από Sephora πήρα, αυτό το πήρα δύο φορές γιατί το πήρα και για μένα. Θα σας δείξω το ανοιχτό. Λοιπόν, βασικά είναι να σας δείξω αυτό. Είναι τα Rouge της Rare Beauty και είναι η απόχρωση που φοράω τώρα, που είναι η καλύτερη απόχρωση. Αν θες να πάρεις μία απόχρωση, πάρε τη Hub. Είναι φανταστική, είναι αυτή εδώ. Δεν θέλω να το ανοίξω, είναι το κάνω σβούρτς, το έχω κάπου εδώ και το δικό μου. Να το. Κοιτάξτε πόσο ωραίο χρώμα είναι. Δεν υπάρχει πραγματικά. Είναι το ροζ, το νεανικό, το που σου δίνει έτσι χρώμα, σου δίνει αυτή τη ζωντάνια. Κοίτα τι ωραία λάμψη έχει πραγματικά. Και δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Δεν έχω βάλει highlighter, δεν έχω βάλει τίποτα τώρα. Πάει και αυτό. Α, η άλλη απόχρωση της Radiant που είναι και αυτή που έχω χρησιμοποιήσει, 02 Neutral, που είναι αρκετά κλασική. Είναι αυτή εδώ, πραγματικά ωραία concealer, παιδιά, της Radiant. Εγώ το διάβαζα παντού, αλλά έπαθα πλάκα που τα δοκίμασα. Λοιπόν, και μετά πήρα ένα πιο οικονομικό foundation, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα σας πω γιατί το πήρα. Αρχικά πήρα πολύ ανοιχτή απόχρωση, πήρα την 102.
Ήθελα την 103 μάλλον. Είναι ανοιχτή και τη πήρα πιο πολύ για βίντεο εδώ που γυρνάω ή στο Instagram. Θέλω να έχω ένα έτσι... Είναι αρκετά καλυπτικό, δηλαδή αν θέλεις ένα καλυπτικό foundation καλό, είναι και οικονομικό, πήγαινε δοκίμασέ το, γιατί πραγματικά είναι, τι να σου πω, υπερτέλειο. Τέλειο για τα βίντεο, έτσι να γυρνάω, να βάζω foundation και αυτά που ουσιαστικά παιδιά τον βάφομαι εγώ, ξεβάφομαι. Να είμαι και ειλικρινής, όχι τώρα που έχω κάνει κάτι τόσο ελευθερία, να πάω να κάνω κάτι πιο έντονο και είμαι σπίτι και είμαι με το μωρό, τι να κάνω, το βγάζω μετά. Οπότε γιατί να χαλάω τα Dior τα Skin Glow, σκέφτομαι, αλλά αν θέλω να δείξω το Dior το Skin Glow, αν θέλω να κάνω κάτι έτσι απλό γρήγορο, βάζω αυτό. Λοιπόν, πήρα μετά. Τελειώνουμε. Ορίστε, 10 λεπτά βίντεο, τέλεια. Τις Radiant, λοιπόν αυτές οι σκιές της Radiant σας τις έχω ξαναδείξει σε άλλο haul, ό,τι καλύτερο. Θέλω να πάω να πάρω μια μεγάλη παλέτα, να τις βγάλω και να τις βάλω σε παλέτα όλες αυτές που έχω πάρει, γιατί δεν βολεύει καθόλου να έχεις τόσα μικρά μαζί σου. Οπότε θέλω να φτιάξω μια παλέτα από αυτές ουσιαστικά. Αυτή είναι η 288 Rose και είναι φανταστικό ροζ. Κάτσε το και το φως που πάρα πολύ και είναι κρίμα. Λοιπόν, να το, αυτό το χρώμα είναι. Είναι τέλειο, ροζ, πολύ μεταλλικό. Γενικά αυτές οι σκιές εδώ πέρα της Radiant με την καινούργια σύνθεση, τέλειες. Μετά πήραμε το κλασικό που χρησιμοποιώ πάντα, τη Singlet, και όλες αυτό χρησιμοποιούσαν. Τώρα χρησιμοποιούν όλες το Cherry Up, βλέπω, και θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Cherry Up, συγγνώμη, το eyeliner. Αυτό είναι το eyeliner σε βαζάκι, φωνάζει ο Χάρης μέσα με τον Γρηγόρη. Το νούμερο 77. Είναι κατάμαυρο, δεν φεύγει με τίποτα, δεν πάει πουθενά και είναι θεϊκό και τέλειο. Λοιπόν, και συνεχίζω με NYX Corrector's, οι οποίοι είναι τέλειοι, γιατί έχεις όλους τους Corrector's, κάνεις και blend, έχω και τις Criolan, έχω και αυτούς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τις έχω πάρει πάρα πολλές φορές αυτές και είναι και οικονομικοί πάρα πολύ. Και τελειώνω με δύο πράγματα. Λοιπόν, έχουμε το Lip Glow επιτέλους από Dior, το δοκιμάζω. Είναι το 001 απόχρωση, είναι ροζ, είναι αυτό που φοράω τώρα στα χείλη με MAC περίγραμμα το MAC, ποιο έχω βάλει, όχι το SOAR, έχω βάλει SOAR MAC γύρω γύρω και το Lip Glow το 001 από Dior και είναι τόσο juicy και ωραίο το αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και μετά πήρα το καλύτερο gloss του κόσμου αυτού και έχω κάνει και reel στο Instagram. Πηγαίνετε, βρείτε με στο Instagram, ανεβάζω, θεωρώ ωραία πράγματα. Πείτε μου κι εσείς βέβαια την άποψή σας και πώς τα γυρνάω και αυτά. Λοιπόν, πήραμε αυτό εδώ πέρα τέλος πάντων. Είναι από Sephora το gloss από Rem Beauty, το τσάκι. Είναι το πιο gloss που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Έχει μέσα glitter. Δεν θέλω να το δοκιμάσω τώρα για να χαλάσω και χαλάσω το τέτοιο. Θα σου το κάνω swatch εδώ. Το βλέπεις. Με την περισσότερη λάμψη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το haul. Είναι και σε φορά και χόντς όπως σας είπα. Τα είχα βάλει όλα σε μία τσάντα πολλαπλών χρήσεων για να σας το δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, πατήστε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μου. Βρείτε με και στο Instagram που εκεί πέρα προσπαθώ να είμαι έτσι πιο ενεργή. Πώς σας φαίνεται το μαλλί μου που το βάψω στο Instagram που σας άρεσε, πείτε μου και εδώ πέρα. Αυτά από εμένα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο κάθε Σάββατο εδώ πέρα. Φιλάκια πάρα με πάρα πολλά. Γεια σας!